υπάρχουν μερικές φορές κάποιες ειδήσεις που πραγματικά, εκτός από το να χτυπάνε στα μάτια μας, στοχεύουν κατευθείαν στην καρδιά μας. Αυτές οι ειδήσεις υποδεικνύουν το αληθινό πρόβλημα στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Το αληθινό πρόβλημα που γιγαντώνεται και, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή παράξενο, την πληρώνουν τα παιδιά. Μία από αυτές τις ειδήσεις θα ήθελα να σας την διαβάσω και τα συμπεράσματα δικά σας. Βρέθηκα σε έναν ηπιοτροφείο στην Καλλιθέα, όπου φιλοξενεί παιδιά που αδυνατούν οι γονείς να τους προσφέρουν ακόμα και την απαραίτητη διατροφή. Εκεί λοιπόν εκτυλίχθηκε το εξής περιστατικό. Μια μητέρα επισκέφτηκε τα παιδιά της για να μείνει λίγο μαζί τους. Πέρασε η ώρα με αγκαλιές, χαρές και παιχνίδια. Ήρθε η ώρα όμως που έπρεπε να φύγει. Κλάματα. Τα μικρά κρατούσαν τη μανούλα με τα χεράκια τους τόσο σφιχτά που την πονούσαν. Ενώ εκείνη το μόνο που μπορούσε να δώσει ήταν η υποσχέση ότι θα ξανάρθει την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα. Τότε ήταν που το μεγαλύτερο, με ποτάμι τα δάκρυα, άρχισε να την παρακαλάει με δυνατή φωνή να τα πάρει στο σπίτι. «Δεν μπορώ, καρδούλα μου. Δεν μπορώ να σας πάρω στο σπίτι. Δεν έχουμε ούτε καν να φάμε». Το πρόσωπο της μικρής σοβάρεψε. Σκέφτηκε λίγο και έδωσε την πιο συγκλονιστική λύση στο πρόβλημα που έχω ακούσει στη ζωή μου. «Πάρε μας, μανούλα μας, στο σπίτι και εμείς δεν θα πεινάμε ποτέ».